Κώστα, να μείνουμε λίγο στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Θα ήθελα να μου πεις λίγο τον απόϊχο της τιμωρίας, στο άκουσμα της τιμωρίας του ΠΑΟΚ στο πλην 7 και τι θα δρομολογηθεί από εδώ και πέρα. Ο ΠΑΟΚ μέσα από την οικογένειά του έφυγε καρτί και πήγε και αντιπάλου για το πρόβλημα το λογιστικό που υπήρχε μεταξύ της ΠΑΟΚ και της Ξάνης. Δηλαδή, θα σου πω την αλήθεια. Ναι. Εγώ μιλάω με ένα πολύ καλό μου ακροατή και τηλεθεατή που μας βλέπει. Είναι φίλος και κολλητός με την ΠΑΕ Ολυμπιακό. Και λέει, μαγκά, ψάξτε βρείτε μέσα στην οικογένειά σας. Όλο δεν με πάω, την οικογένειά του, την έτοιμο. Και το χέρι μου δεν το άλλο. Που από πού διέρευσε και ήρθε η πληροφορία στα χέρια του Ολυμπιακού για να κινηθεί ο Ολυμπιακός και να έχει στα χέρια του στοιχεία τι συνέχισε με τον Πάο και την Ξάνη. Ένα το κρατούμε. Δεύτερο. Με δικαιώνει στο ρεπορτάζ ο Γιώργος Ασαβίδης, ο οποίος μιλάει για φίδια στην οικογένεια του Πάο. Ότι εκ των έσω δηλαδή δεν του τρίτο προκρατούμενο. Όταν είχε συσταθεί η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού εδώ πέρα στην Θεσσαλονίκη, δεν γίνανε μπύρδες οι δικηγόροι του ΠΑΟ και λένε εδώ στους ρεπόρτερ και σε εμάς, σιγά την Επιτροπή ή το Αργενάκι. Μπορεί να ήταν το Αργενάκι. Εγώ το δέχομαι. Μπορεί να φύγουμε τον Ολυμπιακό. Δεν έχει ισχύ η Επιτροπή. Έλα ρε πια Επιτροπή Μαρούτα τώρα γέρο, κάτι υποτιμητικά. Βγαίνω λοιπόν και λέγανε δεν έχει καμία κρίση κανένας Ολυμπιακός και ποιος Ολυμπιακός και τι ιστορίες. Mm-hmm. Η Μαρούπα, η κυρία Μαρούπα, βγήκε 2-3 φορές στο ραδιόφωνο και μάλιστα και στη δικιά μου την εκπομπή με τον Νίκο τον Κουλιανό το πρωί. Μόλις τελείωσε η εκπομπή, μιλήσαμε και τέτα τέτα με την κυρία Μαρούπα, εκτός γραμμής. Ναι. Εκτός γραμμής. Αέρα, ναι. Της λέω, κυρία Μαρούπα, επειδή εγώ δεν τα κατέχω τα νομικά, ούτε τα οικονομικά, βάλε μου σε ένα πνεύμα. Σε παρακαλώ πολύ, αφού να είναι, να το καταλαβαίνω γιατί εδώ με αυτήν την Τούμπα λέω και εκεί δεν τα πάμε καλά με αυτά τα πράγματα. Μου λέει άκουνα την κατώπη. Βρέθηκε στα λογιστήρια των δύο ομάδων σχέσεις. Δηλαδή δεν έχει σημασία ότι είναι τρίτου βαθμού ο κύριος Καλπανίδης. Ωραία, εντάξει, αυτά είναι γνωστά και μάλιστα από τη στιγμή που υπάρχει απόφαση και αφαίρεση βαθμών, πάει να πει ότι κρίθηκε και από τον αθλητικό δικαστή ένοχος και ο ΠΑΟΚ και η Ξάνθη. Να πούμε ότι ουσιαστικά έκανε αποδεκτή την εισήγηση παύλα απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, αλλά δίκασε και επιβλήθηκε η ποινή με βάση την τροπολογία του Γεραπετρίδη, του Υπουργού. Έτσι. Τώρα, προφανώς δεν λήφθηκε υπόψη ο πειθαρχικός κώδικας της ΕΠΟ που μίλαγε για υποβιβασμό και έτσι οδηγηθήκαμε στην αφαίρεση των βαθμών. Άλλαξε ο Μητσοτάκης τον νόμο. Αυτό λέω ότι σε ό,τι αφορά τις ποινές επιβλήθηκε η αφαίρεση των βαθμών με βάση την τροπολογία που ψήφισε η κυβέρνηση. Έτσι. Έτσι ακριβώς. Και σήμερα μπορεί να βγουν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας σε κάθε χρόνο που κάνουν εκλογές 2 και να πούν τους παοξίδες, σας έδωσαμε κιόλα. Ναι. Ωστόσο, θυμίζω ότι και ο Νίκος εδώ, ανεξάρτητα αν αφορά τον ΠΑΟΚ που είναι ο άμεσος ανταγωνιστής του Ολυμπιακού για τον τίτλο, είχε πει ότι καθαρά και ποδοσφαιρικά δεν θα πρέπει να υπάρχει υποβιβασμός για τέτοια θέματα και πήγαμε στην αφαίρεση των βαθμών. Αν αρχίσουν υποβιβασμούς και τέτοια, το διαλύσουν το πρωτάθλημα. Ναι. Τι θα παίζουν, δύο ομάδες μόνο? Θα σου πω κάτι. Ναι. Ο Ολυμπιακός το πήρε το χορτάρι. 7 βαθμοί διαφορά. Ναι. Ο ΠΑΟ σέρνεται. Το ξέρεις, το σέρνεται. Mm-hmm. Ο Ολυμπιακός με την πάροδο του χρόνου, θα ξέκανα τα λάθη στην Τούμπα, είναι δύο φορές πιο ομάδα. Δηλαδή είτε κερδίσει είτε χάσει την Κυριακή. Φαίνεται η μία είναι ομάδα, Ολυμπιακός, και άλλο είναι ο δίλευμα. Τώρα, για αυτό το δύο μήνες τελευταίο. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός δεν χρειάζεται να πάρει βαθμούς από να αφαιρεθούν για να το πάρει. Είναι καλύτερη ομάδα και το πήρε στο χορτάρι.
και ούτε και διαιτησία. Καλύτερη. Το πάω και σε καλή διαιτησία και οι άλλοι Ολυμπιακός. Δεν ξεχώρισε κανένας να πει ότι αφού οι παοξίδες οι δικοί μας εδώ μας το κλέψανε, ξέρω εγώ, οι διαιτητές. Ωραία. Μια χαρά και πήγαν. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλό στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσιπουρομεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιεις θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες.